Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για το επόμενο δίωρο με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Γίνεται χαμός με την επικαιρότητα. Μαζί μας εκλεκτοί καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή είναι ο κύριος Κώστας Πουλακίδας, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Αυγή και της Huffington Post. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουλακίδα, πώς είστε? Καλά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ξεκινάει η δύσκολη περίοδος. Πολύ δύσκολη περίοδος. Είμαστε και στον αστερισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η περίοδος Κυριάκος Μητσοτάκης Power, πολύ δυνατός. Μέχρι που η κυβέρνηση φέρνει ρύθμιση για τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω σε λίγο. Επίσης κοντά μας ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, δικηγόρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλώς ήρθατε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Όλα καλά, αισιοδοξία. Χαμογελαστό σας βλέπω. Αισιοδοξούμε, έρχονται δύσκολοι μήνες. Χωρίς αισιοδοξία δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό. Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να προσπερνάμε και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Έχετε πολύ δίκιο, συμφωνώ απολύτως. Κυρία Μαρία Αντωνίου είναι δασολόγος στο επάγγελμα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, από τις δυναμικές παρουσίες και στη Βουλή και στη Νέα Δημοκρατία. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά. Πολύ. Χρόνια πολλά. Με τον Κυριάκο κι εσείς είστε. Εσείς τι κάνατε, με ποιον ήσασταν? Μετά από τρεις μήνες εσωστρέφειας, το είχαμε πίεση αυτούς τους τρεις μήνες, κύριε Λέτσο. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον νέο αρχηγό, ισχυρά νομιμοποιημένο από την βάση της Νέας Δημοκρατίας. Οι 404.000 που ήρθαν και επανήλθαν στη δεύτερη εκλογή, το μεγαλύτερο κομμάτι, που πιστεύω αν δεν υπήρχαν κάποια τεχνικά θα ερχόταν όλοι, δείχνει μια δυναμική παρουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαράζει αυτά που είχε υποσχεθεί στην προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε μια τάση εξυγχρονισμού και της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος. Αλλά εγώ δεν το βλέπω αυτό, αλλά θα έχω πολλά να σας ρωτήσω. Θα τα δούμε όλα. Έχει καλά στιγμή. Θα φέρει ανανέωση? Δείχνει ότι... Γιατί βλέπω μία από τα παλιά μέχρι στιγμής. Θα σας πω σε λίγο. Δεν υπάρχουν παλιά, εντάξει. Θα σας πω σε λίγο για τη νέα ηγετική, φίλες και φίλοι, ομάδα του Κυριάκου. Δεν θέλει να το λένε Μητσοτάκη, προτιμάει Κυριάκος. Εγώ, επειδή δεν θέλω να το χαλάσω το χαντήρι, θα τον λέω Κυριάκο, όχι Μητσοτάκη. Ο νέος αρχηγός είναι αυτό που ήθελε η παράταξη, ήθελε μια δημιουργική ανανέωση και πρεσβεύεται, νομίζω, πολύ καλά στο πρόσωπο του Κυριάκου. Μάλιστα. Θα τον δούμε θα τον βαθμολογούμε διαρκώς όπως όλους. Και τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και τους υπολείπους αρχηγούς. Κύριε Θανάση Παπακουστόπουλε, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ο γνωστός γιατρός και βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, κύριε Λέατσο. Και καλή χρονιά να σας πω, κύριε Παπαχριστόπουλε, και σε εσάς, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε λίγες μέρες πριν από τα ίμια, για να μην τα ξεχνάμε. Πλησιάζουν τα ίμια, την επέτειο, 20 χρόνια, φίλες και φίλοι. 1996-2016, κύριε Παπαχριστόπουλε, είχαμε τα ίμια και είχαμε και το ευχαριστώ στους Αμερικάνους από τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Και τώρα πώς μου ήρθε ο Κώστας Σιμίτης, διότι πολλοί λένε ότι ό,τι ήταν για το Πασόκ ο Κώστας Σιμίτης είναι για τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος το είπε? Το είπε και ο κύριος Πάγκαλος αυτό, αλλά το λένε και διάφοροι άλλοι. Τουρκικό ελικόπτερο, κύριε Παπαχριστόπουλε, πέταξε πάνω από βραχονισίδα ανατολικά της Αμοθράκης. Νέα πρόκληση. Ήταν ένα τουρκικό ελικόπτερο, φίλες και φίλοι, S-70. Πέταξε πάνω από τη βραχονισίδα Ζουράφα ανατολικά της Αμοθράκης σε ύψος 60 ποδιών στις 10:40 σήμερα το πρωί. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΘΑ, το τουρκικό ελικόπτερο που είχε εισέλθει στο Φυρ Αθηνών στις 10:32 το πρωί, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, εξήλθε του Φυρ Αθηνών στις 10:42, 10 λεπτά δηλαδή κάθισε μέσα σε εμάς, και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική. Ο τουρκικός στόλος εκτελεί, φίλες και φίλοι, επιχειρησιακή εκπαίδευση πρώτου τριμήνου στον κόλπο του Ξηρού, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές. Φαίνεται είναι η περίοδος, τους αρέσει ο Γενάρης στους Τούρκους να δημιουργούν εντάσεις στις θάλασσές μας, στις δικές μας θάλασσες. Ο κύριος Γρηγόρης Λιονής, μέλος του τμήματος οικονομίας του ΚΚΕ, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά? Δεν είναι όλα καλά τα πράγματα. Σήμερα η κυβέρνηση προχώρησε στους πρώτους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, διαλύει το ασφαλιστικό. Και για να είναι όλα τα πράγματα καλά, πρέπει να βγούμε στον δρόμο και να μην επιτρέψουμε να προχωρήσουν αυτά τα εγκλήματα. Αλλιώς είμαστε. Είχαμε πληστηριασμού σήμερα από τις κατοικίες. Προσπάθησε η κυβέρνηση. Καμία πρώτη κατοικία δεν υπήρχε. Προσπάθησε να προχωρήσει τους πληστηριασμούς παρά όλα αυτά που έλεγε το προηγούμενο διάστημα, να ξεκινήσουν πληστηριασμοί. Για καλή τύχη της κυβέρνησης δεν έγιναν σήμερα γιατί υπήρχε απεργία των συμβολιογράφων. Αλλά εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ως ΚΚΕ δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν ούτε πληστηριασμοί πρώτη κατοικία,
ούτε να διαλυθεί το ασφαλιστικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε σαν το επίδικο της περίοδου. Ο κύριος Παναγιώτης Πέρος, κοντά μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι στέλεχος της Ένωσης Κεντρών, από τα πολύ καλά στελέχη της Ένωσης Κεντρών. Με καλή δημόσια παρουσία, κύριε Πέρο, από ό,τι σας παρακολουθώ και στη δική μας τηλεόραση και σε άλλες τηλεοράσεις. Έχετε καλό λόγο. Ο πρόεδρος έχει προκύψει πολύ ομιλητικός ο πρόεδρος. Ο αγαπητός κύριος Βασίλης Λεβέντης. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτό, γιατί και από παλιά από το κανάλι 67, όσοι τον γνωρίζουν, ασχολείται πάρα πολύ με τα πολιτικά δρόμενα και σχολιάζει. Πολύ. Μιλάει πολύ πάντως. Δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό. Δεν είναι έκπληξη αυτό. Ναι. Τον έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο. Και θέλει πολύ οικουμενικό σχήμα. Ανέκαθεν ήταν αυτό μια θέση πάγια του Βασίλη του Λεβέντη για όποιον τον παρακολουθεί, αλλά και τη Ένωση Κεντρών γενικότερα. Δεν είμαστε άνθρωποι δηλαδή διχαστικοί. Προσπαθούμε να έχουμε έτσι ένα κλίμα σταθερότητας πολιτικής, γιατί πιστεύουμε ότι η σταθερότητα είναι το πρώτιστο για να βγούμε κάποτε από αυτή τη ρημάδα την κρίση. Αν δεν υπάρχει σταθερότητα, όποια πολιτική και να εφαρμοστεί, με αυτή τη διχογνωμία και με αυτούς τους 153 βουλευτές, δεν μπορεί να σταθεί κάποια κυβέρνηση. Μάλιστα. Για να δούμε. Αν θα τα αντέξει να σταθεί, έχει ο κύριος Πέρος κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν θα αντέξει τώρα το Γολγοθά των επόμενων μηνών, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση με αυτά που έχει μπροστά της. Φέρνει ρύθμιση, όπως σας είπα, και θέλω να δούμε, κύριε Καλογερνέ, και τη σχετική φωτογραφία. Φέρνει ρύθμιση για τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση. Αν έχετε την καλοσύνη να δούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας, με τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, και να δούμε και το σχετικό τίτλο, με τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΕΑ, δηλαδή του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, ο κύριος Κρέτσος, και ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, ο κύριος Κώστας Πουλάκης. Λοιπόν, στη συνάντηση, ο κύριος Νίκος Παπάς επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να πραγματοποιηθεί η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες πολιτικών ερευνών και δημοσκοπήσεων. Η επικείμενη ρύθμιση θα λειτουργεί σε διπλή κατεύθυνση. Από τη μία, να περιοριστούν τα φαινόμενα παραπλάνησης της κοινής γνώμης και από την άλλη, να ενισχυθεί η εμπεριστατωμένη έρευνα ως εργαλείο διαλόγου και άσκησης πολιτικής. Μου είπανε, με το που βγήκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, κύριε Πουλακίδα, την Κυριακή, ότι να θυμίσουν, μου λέει, την πρώτη δημοσκόπηση που θα δεις θα έχει πάρει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Με αρχηγό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Φέρνει ρύθμιση λοιπόν η κυβέρνηση για τις δημοσκοπήσεις και άργησε, αν μου επιτρέπετε, άργησε πολύ η κυβέρνηση και σε αυτό, γιατί και σε πολλά θέματα έχει αργήσει. Λοιπόν, για να τακτοποιηθεί λίγο το θέμα με τις. Κυριακός, έχει αποδειχθεί ότι η αυτορύθμιση των εταιριών δημοσκοπήσεων απλώς δεν υπήρξε και δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Και έχουμε δει. Ας αφήσουμε τώρα τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ας θυμηθούμε το μέγιστο ή του Γενάρη των ευρωεκλογών, ας θυμηθούμε το μέγιστο παράδειγμα του δημοψηφίσματος. Ναι. Που όλες οι εταιρείες έπεσαν έξω. Βέβαια. Αφού μέχρι και την ημέρα έχετε δίκιο. Όταν δημοσίευαν έρευνες μέχρι και το Σάββατο. Δηλαδή ουσιαστικά έρευνες που τελειώσαν και Παρασκευή πρωί. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτό δείχνει κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά με τις εταιρείες. Μακάρι να μπει μια τάξη. Είναι γενική. Και νεοδημοκράτες της κατοίκηλων. Και θέλω να θυμίσω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν ερχόταν τρίτος, ερχόταν τέταρτος σε μερικές δημοσκοπήσεις, κύριε Λιάτσο. Τέταρτος. Έτσι είχαν καταγγείλει και οι τέσσερις, προσέξτε, και καλά κάνανε. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τότε εμένα, κάποτε πρέπει να μπει τάξη αυτό το θέμα. Είναι γενική πεποίθηση, η υποψία είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται είναι μέσα χειραγώγησης της κοινής γνώμης και όχι μέσα που αποτυπώνουν το τι πραγματικά λέει ο κόσμος εκείνη την περίοδο. Τώρα λοιπόν, κύριε Λάτσο, παρακαλώ. Σε αυτό απλά να προσθέσω ότι σήμερα είχαμε πρώτο πρόστιμο προς το Μέγα 20.000 ευρώ. Στο Μέγα Channel. Στο Μέγα Channel. Ποιος το έβαλε? Για παραπλάνηση τηλεοπτικού κοινού. Για τη φωτογραφία. Για τη φωτογραφία με τη γιαγιά μετά τα Capital Control. Για εξηγήστε ακριβώς πώς έχει αυτό το θέμα, έτσι να το καταλάβουμε, το θυμηθούμε μετά λίγο. Μετά την επιβολή των Capital Controls. Ναι. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που έδειχνε μια γιαγιά να προσπαθεί να τραβήξει χρήματα από το ATM και μια άλλη ηλικιωμένη κυρία να την προστατεύει. Ήταν φωτογραφία από άλλη χώρα, την οποία. Από άλλη χώρα, δείξα χώρα της Λατινικής Αμερικής. Από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Και το έδειξε το Mega Channel. Ακριβώς, και σήμερα επιβλήθηκε. Κάνουν τα έγκυρα κανάλια τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Από ό,τι φαίνεται. Αν είναι δυνατόν. Και τιμωρήθηκε για εξαπάτηση τηλεοπτικού κοινού. 20.000 πρόστιμο ευρώ. Ακριβώς, ακριβώς. 20.000 πρόστιμο ευρώ. Και μια και είμαστε και στο θέμα τώρα που λέμε για τα τηλεοπτικά, να πούμε για τον κόσμο ότι. Την προσεχή Τρίτη θα γίνει η συνεδρίαση τη διάσκεψη των πρόεδρων τη Βουλή, η οποία θα βγάλει
αν όλα πάνε τη σύνδεση, καλά, τη σύμβαση του νέου ραδιοτελικού. Την επόμενη Τρίτη γίνεται αυτό, κύριε Πουλακίδα. Ναι, την Τρίτη 10 η ώρα. Περίπου σε 5 μέρες από τώρα. Ακριβώς. Κανονικά θα γινόταν αύριο. Αυτό τι σημαίνει. Αν έχουμε λοιπόν, σύνθεση του ραδιοτελικού, σημαίνει ότι πάμε γρήγορα για την έκδοση των αδειών. Ναι, να γίνει η προκήρυξη. Το ραδιοτελικό μετά θα κάνει την γνωμοδότησή του για τις άδειες και πόσες πρέπει να γίνουν και όλα αυτά. Πόσες άδειες θα είναι. Και όλη την τεχνική υποδομή ώστε να γίνει διαγωνισμός και θα πάμε λογικά εξ όσων φαίνεται. Πόσες άδειες. Για 4 άδειες λένε. Το maximum 4, σίγουρα δεν θα είναι 5. Εκτός της δημόσιας τηλεόρασης. Εννοείται, η δημόσια τηλεόραση δεν θα είναι. Για τις ιδιωτικές. Για τις πανελλαδικές. Για τις άδειες. Πολλά κανάλια. Θα γίνει σφαγή των γιγάντων. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι από τους σταθμούς που υπάρχουν σήμερα δεν θα πάρουν άδεια. Έτσι, ή θα συγχωνευτούν. Που είναι μια άλλη εκδοχή. Αλλά κάποιοι σταθμοί δεν θα πάρουν άδεια. Υπάρχει το σενάριο της συγχώνευσης, λέτε. Υπάρχει. Λογικό. Συγχώνευση υπάρχει, βεβαίως. Να συγχωνευτούν. Σε κάθε περίπτωση, οι σταθμοί που υπάρχουν σήμερα δεν θα είναι μετά από λίγους μήνες στη μορφή που τους ξέρουμε σήμερα. Έτσι. Ναι. Και θα είναι 4 άδειες οι πανελλαδικές. Εγώ πάνω σε αυτό τώρα, μια που είναι και πρόσωπος εδώ της Αυγής. Αυτό είναι καλό για την ενημέρωση. Δημοσιογράφος της Αυγής. Δημοσιογράφος, δεν το διάβασα. Εκπροσωπεί μια εφημερίδα. Είναι καλό αυτό για την ενημέρωση του κοινού να έχουν λιγότερες οι άδειες. Είναι καλό όσον αφορά, άκουγα που λέγανε ας πούμε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσδοκούν πολλά έσοδα από τα τηλεοπτικά κανάλια. Θα κάνει καλό στην ενημέρωση η μείωση των ιδιωτικών καναλιών. Αντίστοιχα, θα μπορούσαν να είναι και στις εφημερίδες, λέω. Ναι. Σας το λέω ως άνθρωπος του χώρου. Δεν μιλάμε με πολιτική άποψη τώρα. Ακριβώς. Είναι κακό για την ενημέρωση του πολίτη να υπάρχουν πολλά κανάλια τα οποία απλώς μεταξύ τους απλώς δεν μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμα με αποτέλεσμα να τρέχουν σε. Δηλαδή, το κάνει η κυβέρνηση για να φροντίσει τα οικονομικά των καναλιών. Εντάξει, μην το πάμε έτσι. Δεν θέλω να το κάνω τη συζήτηση. Δεν έχω σχέση με το δημοσιογραφικό λόμπι, ούτε με. Ρωτάω απλά. Σας είπα ότι προσπαθώ να μιλήσω λογικά. Δεν θέλω να κάνω ούτε κανένα πολιτικό σχόλιο. Λέω ότι για την ενημέρωση του πολίτη είναι κακό τα κανάλια να είναι πολλά και να μην είναι βιώσιμα, να αναγκάζονται να τρέχουν σε δανεισμό που δεν τον δικαιούνται να τον πάρουν, να μην αποπληρώνουν τα δάνεια, να αναλαμβάνουν άλλου είδου δεσμεύσει. Αυτό δεν είναι καλό για την ενημέρωση του πολίτη. Επομένως. Τα κανάλια θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις οι οποίες να είναι βιώσιμες οικονομικά. Πρέπει να βρούμε, δεν θα το πούμε εμείς, θα το πει προφανώς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με τον τρόπο που θα βρει που θα κάνει τη μελέτη του, ώστε να βρούμε πόσα είναι τα κανάλια τα οποία μπορεί να σηκώσει η ελληνική αγορά. Δεν είναι καλό για την ενημέρωση του πολίτη. Θα έλεγα. Να υπάρχουν μη βιώσιμα κανάλια. Αυτό είναι η διαπλοκή. Είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Και τι υπάρχουν θέματα. Να σας το πω. Εάν ο έντυπος τύπος έπαιρνε κάτι που ανήκει στη δημόσια περιουσία, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί αδειοδότηση. Αλλά όμως δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα κάνει. Το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν δάνειο 190-200 εκατομμύρια στην πραγματικότητα και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν, σήμερα που μιλάμε, συγκροτήματα μεγάλα του τύπου, του έντυπου τύπου. Αλήθεια. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για την ενημέρωση. Αλήθεια, ναι. Θα δούμε. Αντίστοιχα. Τα οποία συγκροτήματα. Απλά δεν είδα να κάνει μια κατοικία τη εκεί. Δεν μπορεί γιατί δεν είναι δημόσιο. Δεν υπάρχει ένα δημόσιο αγαθό το οποίο. 808 εκατομμύρια βεβαιωμένα χρέη των ΜΜΕ αυτή τη στιγμή ανεξόφιλτα, κύριε Λιάτσο. 808. 808 ακριβώς τα βεβαιωμένα. Όχι τα περίεργα. Και όταν τα κλείνουμε, λέτε ότι θα τα εισπράξουμε. Κυρία Αντωνίου, αυτό ρωτάω εγώ. Για να είμαστε ειλικρινεί, η Γαλλία έχει 7 πλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα και έχει τα μισά κανάλια από ό,τι έχουμε εμεί, έτσι απλά ελληνικά. Δεν Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία. Ακούστε κύριε με λίγο. Παριστόπουλε, δεν μπαίνω εγώ ούτε στη Γαλλία. Εγώ μπαίνω. Ούτε στην... Και λέω το εξή. Δεν είμαστε Γαλλία, εννοείται, είμαστε τελείω διαφορετικό. Άλλο πράγμα. Κανάλι ήταν το προπέτασμα, κύριε Αντωνίου, για να άλλο κάνουμε τι δουλειέ μα. Επίση το BBC έχει στο διεστέο. Άλλα κανάλια έχει 300 δημοσιογράφου. Και άλλοι έχουν 3.500. Το BBC είναι το παράδειγμα, το χειροπιαστό. Λοιπόν, μην μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική. Λέω απλά, ρωτάω, ότι έχετε δίκιο ότι χρωστάνε κάποια κανάλια μεγάλα ποσά. Κλείνοντα, μειώνοντα τι άδειε, αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί, αυτό ρωτάω. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα τη ενημέρωση. Και η ποιότητα τη ενημέρωση υποφυκεύεται όταν τα κανάλια δεν είναι βιώσιμα. Σαν επιχείρηση δεν είναι βιώσιμα. Αναγκάζονται οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να υποφυκέψουν το προϊόν της ενημέρωσης. Κύριε Σαρακιώτη, θέλετε να πείτε κάτι για να. Δεν το λέω τώρα με την έννοια ούτε να κλείσει ούτε να ανοίξει κάποιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα σάπιο καθεστώς. Η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως είπε και ο κύριος Πουλακίδας, είναι το είπε και ο κύριος Παπάς. Είχε δώσει μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες
και είπε ότι θα δώσουμε μέχρι 4 άδειες πανελλαδικές σε τη δημόσια τηλεόραση. Ναι, κύριε. Απλά εγώ ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ότι όχι μόνο οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά λάμβαναν και δάνεια τον καιρό που κανένας μικροέμπορος, μικροεπαγγελματίας δεν μπορούσε να λάβει το παραμικρό ποσό από τα τραπεζικά ιδρύματα. Και αυτό προκαλεί. Και νομίζω γίνεται και έρευνα από δικαστές για το θέμα, γιατί είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Ο κύριος Ψυχάρης το κατέβησε το και τα 198 εκατομμύρια τώρα είναι γραμμένα αυτά. Για να δούμε τι θα προκύψει. Φίλες και φίλοι, θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο βίντεο. Αυτός ο πολύ καλός δημοσιογράφος και φίλος μου, Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής Καθημερινής, που ξεκίνησε μια ωραία εκπομπή χθες στο Sky, έκανε, εγώ νομίζω, έτσι για πλάκα το έκανε. Έκανε πλάκα ο Παπαχελάς, έκανε πλάκα στο Στουρνάρα. Του έκανε για πλάκα μια ερώτηση και έχει γίνει ο χαμός. Καλύτερη διαφήμιση, Αλέξη μου, δεν θα μπορούσες να έχεις, Παπαχελά εννοώ, δεν θα μπορούσες να έχεις για την εκπομπή σου με αυτή την απάντηση που έδωσε ο Στουρνάρα. Σου έκανε την καλύτερη τζαμπέ διαφήμιση, Αλέξη Παπαχελά. Ο κύριος Στουρνάρας, superstar. Πώς το παλιό το τραγούδι του λέγανε, πώς το έλεγε το τραγούδι. Στουρνάρας ή superstar. Αυτό τον τίτλο έχω βάλει, που θα δεις τώρα. Θα βάλετε, ρε παιδιά, τον τίτλο. Στουρνάρα, εσύ superstar. Είδες, κύριο Πουλακίδα. Δημοσιογράφοι συνεννοούμαστε αμέσως, έχουμε γίνει γλώσσα επικοινωνίας. Στουρνάρα, εσύ superstar. Κύριε Καλοκαιρινέ, για παίξτε το βίντεο, και ήταν και πολύ καλοντημένος ο κύριος Στουρνάρας. Μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, μέσα σε μισή ώρα γέμισε η Αθήνα κόσμο, ο οποίος πήγαινε στα ATMs να πάρει χρήματα. Εκεί κατάλαβα ότι το πράγμα πια έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Είχαν ακουστεί πολλά για Plan B, όχι κυβερνητικά, κάποιων κύκλων, όπως π.χ. αυτό το περίφημο σχέδιο με το νόμισμα τοκοπείο, να βρεθεί ένα διπλό νόμισμα άτυπο κτλ. Είχατε τέτοια πληροφόρηση εκείνες μέρες? Είχατε ανησυχήσει για ένα τέτοιο σενάριο? Ναι, είχα πληροφόρηση τέτοια. Γι' αυτό και συγκάλεσα τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας, παράγοντες του δημοσίου βίου που είχαν χρηματίσει οι πρωθυπουργοί. Μίλησα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και φτιάξαμε, δηλαδή, ας το πω έτσι, ένα τείχος, μία άμυνα για εξελίξεις τέτοιου είδους. Έκανε το τείχος μαζινό ο Superstar. Ξαναβάλτε τον τίτλο, είναι πολύ ωραίο. Ήταν παλιό τραγούδι αυτό, το Σοκράτη εσύ Superstar, είναι ο Στουρνάρας ο Superstar τώρα. Έκανε τείχος μαζινό, συγκάλεσε τους νομικούς συμβούλους της Τράπεζας Ελλάδος. Συγκάλεσε σύσκεψη πρώην Πρωθυπουργών. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Τι συγκάλεσε σύσκεψη των πρώην Πρωθυπουργών? Μίλησε με τον Προκώτη Παυλόπουλο. Τώρα είσαι τυχερός, γιατί δεν μπορούμε να τον βρούμε. Είναι καθοδόν προς τη Στέπα πάνω. Πάνω να δει τον κύριο Πούτιν ο κύριος Παυλόπουλος και δεν μπορούμε να τον δούμε, να μας επιβεβαιώσει πόσο αλήθεια ή ψέματα λες. Γιατί έχεις πει πάρα πολλά ψέματα, κύριε Στουρνάρα. Τα τελευταία χρόνια μας έχεις φλωμώσει στο ψέμα και μας φλώμωνες και με τα ψέματα με ό,τι σου έλεγε ο κύριος Σόιμπλε. Ό,τι σου έλεγε ο κύριος, ήσουν ένα παπαγαλάκι του Σόιμπλε, ό,τι σου έλεγε ο Σόιμπλε, το έφερνες εδώ. Συγκάλεσες λοιπόν τους πρώην πρωθυπουργούς, συγκάλεσες νομικούς, μίλησες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια πλάκα. Γιατί είναι πλάκα? Για δείξτε το βίντεο με το ταξί για να καταλάβει ο κύριος Στουρνάρας γιατί γίνεται πλάκα μεγάλη αυτή τη στιγμή. Το βίντεο με το ταξί. Γεια σας. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, κύριε. Μην ακούτε τις κραυγές τους. Έχουμε αντιμνημονιακή λύση. Μάθετε τι. Λοιπόν, κύριε Στουρνάρα, θα πρέπει να μας πείτε με ποιους συζητήσατε. Με ποιους πρώην πρωθυπουργούς. Είχαμε τελευταία χρόνια ποιους είχαμε πρωθυπουργούς, παιδιά. Το Σιμίτη. Είναι βέβαιο ότι αν μίλησες με πρωθυπουργό, έχεις μιλήσει με το Σιμίτη. Με τον Κώστα τον Καραμαλή, δύσκολο το βλέπω. Με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Με τον Σαμαρά, πολύ πιθανό. Ποιους άλλους πρωθυπουργούς, αυτή είναι τώρα η τελευταία. Παπαδήμου. Α, καλά, με τον Λουκά Παπαδήμου, εντάξει. Ίσως να έβαζες τον Λουκά τον Παπαδήμου να παίρνει τα τηλέφωνα για τους υπόλοιπους για να γίνει συνάντηση. Θέλουμε να μας πεις, για να κόψουμε το χιούμορ τώρα βραδιάτικα, με ποιους μίλησες, κύριε Στουρνάρα, πότε μίλησες με τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, εάν ενημέρωσες για τις πληροφορίες που είχες, τις σοβαρές πληροφορίες που θα γίνει ντου στο νομισματοκοπείο, εάν ενημέρωσες την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εάν τον έχεις ενημερώσει, δεν μπορείς να βγαίνεις σε μια συνέντευξη σε ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο και να λες αυτά που λες, χωρίς να δίνεις συγκεκριμένα στοιχεία, διότι σε παίρνει στο ψηλό, όχι η ελληνική κοινωνία,
Σε πήρε στο ψηλό και ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Να δούμε και τη σχετική φωτογραφία, ο οποίος δήλωσε ότι με ενδιαφέρον διαβάζω, λέει ο κύριος Βαρουφάκης για τον κύριο Στρουνάρα, φίλες και φίλοι, ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε πληροφορίες ότι κάποιοι προφανώς ανόητοι σχεδίαζαν εισβολή στο νομισματοκοπείο. Αναρωτιέμαι ποιοι ήταν αυτοί και γιατί οι συγκεκριμένοι πληροφοριοδότες του κυρίου διοικητή, αλλά και ο ίδιος, έκριναν σκόπιμο να μην πληροφορήσουν επ' αυτού τον Υπουργό Οικονομικών και την κυβέρνηση. Εκτός αν εννοεί, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, οπότε τον προκαλώ να το δηλώσει δημοσίως, ότι τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρωθυπουργό ή το λοιπό Οικονομικό Επιτελείο. Αναφέρει στην ανακοίνωση, κύριε, αγαπητέ κύριε Σαρακιώτη, αναφέρει στην ανακοίνωση ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης και θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία που ξαφνικά ο κύριος Στουρνάρας λέει αυτά τα πράγματα τώρα. Αν είναι μια, σας φαίνεται μια ιστορία με σοβαρή βάση. Μου θυμίζει την ιστορία με τις δηλώσεις του κυρίου Πανούση. Είναι πανομοιότυπη, θεωρώ. Όταν δεν λέει ποιος τον ενημέρωσε, να κατονομάσει. Ποιος τον κάλεσε, τι ιδιότητα είχε και γιατί δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Τίθενται σοβαρά ερωτήματα. Αν έχει βάση αυτή η καταγγελία του κυρίου Στουρνάρα, που θεωρώ ότι δεν έχει βάση, τίθενται ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να, τα οποία πρέπει να απαντήσουν. Δεν πρέπει να εξηγήσει τον ελληνικό λαό. Βεβαίως. Όπως γι' αυτό σας λέω ότι μου θυμίζει την υπόθεση του κύριου Πανούση. Ακριβώς. Μπορεί και σε ένα εισαγγελέα. Ας μην φτάσουμε στον εισαγγελέα. Θα έπρεπε ο κύριος Παρασκευόπουλος να κάνει. Να δούμε. Αλλά όταν βγαίνει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που. Όταν βγαίνει, και βεβαίως είναι σημαντικά, έχετε δίκιο κύριε Αντωνίου. Βγαίνει και βομβαρδίζεται η κοινή γνώμη από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί μετά με όλες και δικαιολογημένα. Όταν βγαίνει το αφεντικό της Τράπεζας της Ελλάδος. Προφανώς θα το ήξερε ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Βαρουφάκης όμως τον αδειάζει πολύ άσχημα εδώ. Σας διάβασα τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Το είδα. Και τον αδειάζει πάρα πολύ άσχημα ο κύριος Βαρουφάκης. Αντωνίου, προσέξτε, λοιπόν, για την αξιοπιστία τώρα το λέω έτσι. Δεν είστε εκπρόσωπος του κύριου Στουρνάρα, δεν υπενήσαμε καν. Ο κύριος Στουρνάρας λέει ότι ενημέρωσε πολλούς άλλους. Όχι τον Πρωθυπουργό. Όχι τον Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή του αρμόδιου που θα έπρεπε να προστατεύσει το νομισματοκοπείο. Ενημέρωσε πρώην Πρωθυπουργού. Άρα, αν είναι ακριβή αυτό το οποίο λέει. Η Πουλακίδα μου υπονοεί ότι ο Πρωθυπουργό ήξερε αυτό το σενάριο. Δεν υπονοεί. Είναι λίγο αυθαίρετο αυτό. Μπορεί να το λέει. Α το πει. Είναι λίγο αυθαίρετο. Α το πούμε εμεί. Α μην σπέψει. Οφείλει ο ελληνικό λαό να ενημερωθεί για εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδο, κύριε Στουρνάρα. Έχετε υποχρέωση να εξηγήσετε τις δηλώσεις. Ναι, κύριε Παπαξόπουλο, κάτι θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε, ναι. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λαφαζάνης χλέβασε αυτή την ιστορία και έκανε ολόκληρο βίντεο, με χωρίζει άβυσος από τον κύριο Λαφαζάνη, αλλά είχε το θάρρος και χλέβασε αυτό το πράγμα και το έκανε και σποτ, που ίσως να μην του λειτουργήσε και θετικά, αλλά είχε το θάρρος αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα σχεδόν, ας πούμε, να τη γελιοποιήσει τότε, όχι τώρα, τότε. Θυμάστε πότε είχε βγει αυτό όλο το θέμα με το νομισματοκοπείο, μετά από ποιο γεγονός είχε βγει. Τι εννοείται, κύριε Πέρα, πείτε. Είχε συνεδριάσει εκτάκτως η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου στην Άνοιξη, δεν θυμάμαι καλά. Και είχαν συνεδριάσει σε ένα χώρο, σε ένα ξενοδοχείο, κάτι. Και μετά το συνέδριο βγήκαν αυτές οι φήμες. Το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, σε μια συνέλευση. Δεν διαφωνώ. Σε μια συνέλευση που μαζεύεται όλη η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, που καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και κάποιες τάσεις αρκετά ακραίες. Δεν είναι και τόσο ακραίο να ακουστεί κάτι τέτοιο για ντους στο νομισματοκοπείο. Δηλαδή, το βλέπω συμβατό με την ιδεολογία της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μην μας ακούγεται και τόσο εξωγήινο. Απλώς αυτό να σημειώσω. Στελέχου του ΛΑΕ τη κυρία. Πού κατέβηκε, στην Κοζάνη, νομίζω. Τη κυρία Μακρύ. Ναι. Στο υπόλοιπο Αττική. Τι, ότι θα κόψει το νόμισμα. Καλά, τώρα υπήρχε σαν λογική. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Λιάτσου, μου επιτρέπετε να κάνω λίγο μια παρατήρηση στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί εντάξει, το έχουμε πάρει λίγο στην πλάκα. Καθόλου στην πλάκα δεν. Όχι, λέω τώρα, αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε όμως και μια άλλη πλευρά τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι με το δίλημα εντός ή εκτός ευρώ, αυτό το πολύ βολικό δίλημα. Χρησιμοποιήθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο και χρησιμοποιήθηκε και μετά το δημοψήφισμα, γιατί ακούστηκε ότι είπε ο κύριος Παπάς ότι θα χτυπήσει την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και ότι οι δημοσκοπήσεις ακούστηκε από τον κύριο Πουλακίδα πέσανε έξω στο δημοψήφισμα. Εγώ θα πω στο δημοψήφισμα πέσανε μέσα οι δημοσκοπήσεις, αν θέλετε, γιατί τελικά βγήκε ναι. Λέω ότι αυτό το περίφημο δίλημα, αν θα είμαστε μέσα ή έξω από το ευρώ, χρησιμοποιήθηκε
και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ως βασικός μηχανισμός για να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο. Το δίλημα δηλαδή το οποίο έπαιζε όλη την προηγούμενη περίοδο είναι ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί αλλιώς θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ, δηλαδή θα πάμε στο νομισματοκοπείο. Ναι. Αυτό που βάζει τώρα ο κύριος Τουρνάρας. Ναι. Αντίστοιχο δίλημα καλλιεργείται τώρα που μας λένε τα σκληρά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ ή τα ακόμα σκληρότερα μέτρα που θα φέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Και με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά τα μέτρα προχωράνε. Προχωράνε σε μια κατεύθυνση που έχουν συγκεκριμένους θυγμένους, συγκεκριμένα θύματα κάθε φορά και συγκεκριμένους ωφελημένους. Πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο και τι κρύβεται από πίσω. Ότι από πίσω δεν κρύβεται ένα σχέδιο, αν θέλετε, εισβολή στο νομισματοκοπείο και πώς κάποιοι το απόκρουσαν. Αντίθετα, κρύβεται ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο τρομοκράτησης του ελληνικού λαού, ο οποίος πρέπει να πιστέψει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από το να προχωρήσουν κάθε φορά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Λοιπόν, κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, πέρασε και από το Χάρβαρντ, φίλες και φίλοι. Και ό,τι συμπτώσεως σήμερα έχουμε. Την πρώτη λίστα που βγήκε μετά τον Κυριάκο και έχουμε μια λίστα από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, παρακαλώ πάρα πολύ, για τις 10 χειρότερες διαπραγματευτικές τακτικές του 2015 και την πρώτη θέση στη λίστα του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου του Κυριάκου, την παίρνει η δική μας κυβέρνηση. Το Πανεπιστήμιο του Κυριάκου, το Χάρβαρντ είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Που πέρασε από το Χάρβαρντ τον Κυριάκο. Ναι, αλλά δεν είναι του Κυριάκου. Καλά, δεν είναι, είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο από διεθνό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι η ιδιοκτησία του Κυριάκου. Είναι παγκοσμίω γνωστό. Αυτό να μην. Αυτό είναι καλό. Το βγάζει το συνολικά κάπω παράξενα όμω. Το συνολικά κάπω παράξενα. Το παρουσιάζετε σαν να επικοινωνεί ο κύριο Μητσοτάκη για να βγει. Σα είπα σύντοση. Αυτό ακριβώ. Είπα ότι σύντοση. Και μόνο η αναφορά όμω προκαλεί κάποια εντύπωση. Προκαλεί, βεβαίω προκαλεί εντύπωση. Τρει μέρε μετά τη νίκη του Κυριάκου, βγαίνει εδώ πέρα λίστα και βάζει την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη θέση στις διαπραγματευτικές τακτικές του 2015. Καταλαμβάνουν, λέει, την πρώτη θέση οι χειρισμοί του κύριου Τσίπρα στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές το περασμένο καλοκαίρι. Λέει μια αλήθεια, δεν χρειάζεται να μας το πει ο Χάρβαρντ. Οι συντάκτες της λίστας κρίνουν, αφήστε να την πω και την είδηση, θα σας αρέσει αυτό που θα διαβάσω. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε υπερβολικά επιθετικός, κάτι που προφανώς δεν έγινε αποδεκτό από την άλλη πλευρά, κυρία Αντωνίου, και έτσι ο κύριος Τσίπρας οδηγήθηκε στο δημοψήφισμα και σε μια δυσμενέστερη συμφωνία για τη χώρα. Και λέει το δημοσίευμα της Καθημερινής που γράφει αυτό το πράγμα, ότι ένας συγκαταβατικός τόνος θα βοηθούσε πολύ περισσότερο στα επικίνδυνα παιχνίδια και στις μπλόφες, προσπαθώντας να δώσουν το μάθημα της όλης ιστορίας. Απλώς να σας πω το σχόλιο. Ναι. Απλώς να σου πω, ενημερωτικά το λέω τώρα, ναι, ναι. Ότι δεν πρόκειται περί του Πανεπιστημίου, αλλά είναι ένα newsletter που βγάζει μια κυρία που λέγεται Κάθριν Σανκ, η οποία είναι συντάκτρια του newsletter. Δηλαδή, ένα blog, ναι. Είναι ένα blog της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Δεν είναι, Harvard, και τόσο, νομικής, δεν είναι τόσο άσχετο ιδιωτικό. Είναι του Χάρβαρντ, πάντως. Είναι μια συντάκτρια της νομικής σχολής. Είναι η συντάκτρια του συγκεκριμένου. Δεν είναι blog. Καθηγήτρια. Όχι, όχι. Συντάκτρια του newsletter είναι. Του blog, δεν είναι newsletter, είναι blog. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα λέμε τώρα πάνω κάτω. Εντάξει, λοιπόν, είναι. Για να δούμε τώρα. Αυτό είναι κύριε Λιάκη. Παρακαλώ, βεβαίω. Ήθελα να αναφέρω. Και δίνει συμβουλές για διαπραγμάτευση. Αυτό κάνει. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Ναι, κύριε Σαρακά. Έχει εκτίμηση αυτό που είπε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Κύριε Αντωνίου, άμα πετάγεστε διαρκώ, δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Ένα-ένα με τη σειρά μα. Για να βάλουμε και μία τάξη. Κύριε Σαρακά. Θα είχε ενδιαφέρον η κυρία που έγραψε το δημοσίευμα αν ανέλυε και την διαπραγμάτευση για το πρώτο και για το δεύτερο μνημόνιο. Ναι. Δεν βγήκε τότε καμία. Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν έγινε διαπραγμάτευση. Δεν βγήκε μάλλον, καμία βαθμολογία του Χάρβαρντ για τότε. Τι να βαθμολογήσουμε. Ποιο να βαθμολογήσει. Τον Αντώνη τον Σαμαρά ή τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Συμφωνώ. Και οι δύο, όπως ξέρετε, αγαπητέ κύριε Σαρακιώτη, είναι σπουδαγμένοι και αυτοί σε τέτοια πανεπιστήμια, σαν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα συγκατοικούσαν, αν δεν κάνω λάθος. Ο Αντώνης ο Σαμαράς με τον Γιώργο τον Παπανδρέου ήταν και στο ίδιο, κοιμόντουσαν στο ίδιο δωμάτιο στο πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια βγάζουν. Πω κάτι για το Χάρβαρντ και τους Έλληνες πρωθυπουργούς. Βεβαίως να πείτε. Επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ένας νεαρός Εγγλέζος, απόφυτος του Χάρβαρντ, ήταν έτοιμος να τελειώσει, εν πάση περιπτώσει. Έβαλε το εξής ερώτημα, επικαλούμενος δύο στοιχεία. Το ένα ήταν η εκτίμηση του Γκαλμπρέιθ, του Οικονομικού Συμβούλου του Πρόεδρου Κέννεντι, ότι αν δεν χαρίσετε στις φτωχές χώρες τα δάνεια που τους παίρνετε τις πρώτες ύλες αντί πινακίου φακής και τις εξαθλιώνετε με δικτατορίες, θα γίνει μπούμερα για την ανθρωπότητα. Πρόβλεψη είχε κάνει ο Κένεθ Γκαλμπρέιθ. Και έρχεται ο Σόρος, που ξέρουμε όλοι ποιος είναι, και ο οποίος είπε, παιδιά, το έχουμε παρακάνει,
σε ένα βιβλίο που είχε γράψει κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Τελειώνουμε. Τους έχουμε. Και είπε αυτός ο απόφυτος. Μπορεί να μου εξηγήσει το Χάρβαρντ, το φοβερό πανεπιστήμιο, πώς 86 μεγιστάνες έχουν περιουσιακά στοιχεία όσα 3,5 φτωχά δισεκατομμύρια του πλανήτη. Αυτός ο άνθρωπος αποπέφθηκε, κύριε Λιάτσα, από το Χάρβαρντ. Μπορώ να σας φέρω και τα στοιχεία του. Για να δούμε τα καλά πανεπιστήμια τι ακριβώς διδάσκουν. Και κλείνω και φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ αυτό που λέω. Φαντάζομαι. Να βρούμε ένα σημείο σύγκλησης. Μάλιστα. Μα εσείς το λέτε όμως θεωρητικά. 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 Το λέτε τελείως θεωρητικά. Στην πράξη δεν κάνετε τίποτα τέτοιο όμως. Γιατί τώρα, αν θέλετε, να δούμε λίγο και τι ακριβώς κάνετε. Γιατί αυτό που κάνατε σε όλη την περίοδο που έχετε κυβερνήσει και αυτό που έχετε προχωρήσει και κάνετε και αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε. Όχι, δεν είναι εκτίμησή μου. Δεν είναι καθόλου εκτίμηση. Δεν αφορολογήσετε το μεγάλο πλούτο, κύριε Παπαχριστόπουλε. Και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κοροϊδεύετε τον κόσμο όταν βγαίνετε και λέτε τέτοια πράγματα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά, κύριε Παπαχριστόπουλε. Πάρα πολύ απλά, κύριε Παπαχριστόπουλε. Διότι τα αφορολογήσετε. Λογικά βάρη, τα έχετε ρίξει στους αυταπασχολούμενους και στους μισθωτούς. Και όχι στους εφοπλιστές και στους βιομηχανούς. Είστε έξω από τα προβλήματα και πετροβολάτε έξω από τη μάντρα επί 70 χρόνια. Ξέρετε τι εύκολο είναι αυτό που κάνετε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο με αυτά εσείς που λέτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εσείς ενισχύετε το μεγάλο κεφάλαιο. Και με προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Ενισχύετε το μεγάλο κεφάλαιο. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε τα ΜΜΕ, τι θα κάνουμε τους κατευθυνόμενους εισαγγελείς, τι θα κάνουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Με το μεγάλο κεφάλαιο που λέτε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Αφήστε τα παρόν, κύριε. Επειδή λέτε ότι θέλετε. Αφήστε τα παρόν που μονοπολείτε το ιερό της κάθαρσης. Επειδή κοροϊδεύετε, λέω, κύριε Παπαχριστόπουλε. Εσείς βγαίνετε χωρίς ίχνος ντροπής να λέτε τι είναι. Χωρίς ίχνος ντροπής. Δεν σε έχει ο λαός το 5% 70 χρόνια και μου λέτε εμένα. Χωρίς ίχνος ντροπής. Γιατί πείθετε τον κόσμο. Βγαίνετε, γιατί κοροϊδεύετε εσείς. Γιατί κοροϊδεύετε εσείς. Εσείς λοιπόν που λέτε την αλήθεια, γιατί τους πείθετε. Επειδή είστε πάρα πολύ, καλοί στο να λέτε ψέματα. Σοβαρά. Επειδή βγαίνετε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Βγαίνετε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είστε νεαρός. Και εσείς είστε μεγαλύτερος. Σας λέω ευθέως. Εγώ λέω ότι βγαίνετε χωρίς ίχνος. Χωρίς ίχνος ντροπής. Γιατί οι πραγματικοί αγωνιστές σας δεν υπάρχουν πια στο κουκουέ. Βγαίνετε χωρίς ίχνος. Ο Μίκος ο Κωστόπουλος δεν είναι σε σας. Χωρίς ίχνος ντροπής. Και μιλάτε για την ανισοκατανομή του πλούτου. Πείτε μας για τους δύο εισαγγελείς. Σας ξαναλέω, κύριε Παπαχριστόπουλε. Πείτε μας για τροπολογία που έρω Παπαγγελόπουλος. Λέτε, κύριε Παπαχριστόπουλε, για την ανισοκατανομή του πλούτου. Την οποία την ενισχύετε με την πολιτική σας. Γιατί φορολογείτε τους αυταπασχολούμενους, τους γιατρούς, τους συναδέλφους σας. Δεν θα μπορείτε να περπατήσετε στον χώρο των επαγγελματικών σας με αυτά που κάνετε, κύριε Παπαχριστόπουλε, με το ασφαλιστικό και τη φορολογία. Γιατί επί πολλά χρόνια είστε στο 5%. Και μειώνετε τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Μειώνετε τη φορολογία των εφοπλιστών. Μειώνετε τη φορολογία των βιομηχάνων. Κοροϊδεύετε τον κόσμο και ήθελα ειλικρινά να σας ρωτήσω πώς θα καταφέρνετε χωρίς να ντρέπεστε. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβω από εσάς. Πώς έχετε τη δυνατότητα να βγαίνετε να λέτε αυτά χωρίς ίχνος ντροπής. Εμείς λοιπόν λέμε ακριβώς, επειδή συμβαίνει αυτό που λέτε, δείχνει ότι ο καπιταλισμός έχει αποτύχει ως οικονομικό σύστημα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία, τη λαϊκή ευημερία, την ευημερία για τον πληθυσμό. Και για το λόγο αυτό, σας οδηγεί στο περιθώριο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Καθόλου δεν προβληματιζόμαστε. Στο περιθώριο της ιστορίας θα μείνετε εσείς. Διαδηλώσεις με 2.000 άτομα. Η ιστορία θα ξεράσει εσάς. Εσάς θα ξεράσει, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είμαι απόλυτα. Εσάς σας ξερνάει 70 χρόνια. Κάνετε λάθος. Εμείς αντέχουμε. Εμείς αντέχουμε όταν μας χτυπάτε εσείς και όλοι αυτοί που είναι από πίσω σας. Εσείς είστε το σύστημα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Εσείς είστε το σύστημα. Εσείς είστε έχετε συμμαχίσει με την αριστερά του Τέξας, με τους Αμερικάνους και θέλετε να δώσει βάσεις μέσα στο Αιγαίο και μετά χύνετε κροκοδίλια δάκρυα. Εσείς δεν χτυπάτε κανέναν απολύτως παρά μόνο τα λαϊκά στρώματα. Και εμείς λέμε ακριβώς γι' αυτό δεν θα σας περάσει. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Παρακαλώ, όχι το βλέπουμε. Παρακαλώ. Και αύριο οι συνάδελφοί σας οι γιατροί, αν εμφανιστείτε, θα σας πετάξουν. Ελάτε αύριο στην κινητοποίηση να φάτε ντομάτες, κύριε Παπαχριστόπουλε. Να δούμε ποιος είναι περιθώριο. Όχι, ντομάτες, ελάτε εσείς στο ντομάτες και αυγά θα φάτε. Ντομάτες και αυγά θα φάτε από τους συναδέλφους σας. Ελάτε στο κοινωνικό ιατρικό. Είμαι μηχανολόγος. Δεν είμαι γιατρός. Αφήστε τις μεγάλες κουβέντες. Παρακαλώ. Μονοπολείτε τα ιερά και τα όσια και είστε περιθώριο. Επειδή έχουμε δίκιο, κύριε Παπαχριστόπουλε. Το άλλο του συστήματος είσαι.
Έχουμε δίκιο, κύριε Παπαχριστόπουλε, γιατί αναδεικνύουμε την πραγματικότητα. Κανείς δεν σας πειράζει. Αναδεικνύουμε δηλαδή ότι εσείς είστε με τους εφοπλιστές, εσείς είστε με τους μεγαλοβιομήχανους, εσείς θα μειώσετε τις ασφαλιστικές φορές τους και εσείς δεν φορολογείτε κανέναν από αυτούς, ενώ λέτε δήθεν μέσα στις τηλεοράσεις για την ανισοκατανόητη πλούτου. Και πρέπει να ντρέπεστε. Ηρεμήστε. Εγώ δεν λέω τέτοιο χαρακτηρισμό. Δεν πειράζει, το λέω εγώ. Καταδικασμένο να είστε το άλοθη του συστήματος. Αν δεν το καταλαβαίνει, τι είσαστε, πόσο παίρνετε τόσα χρόνια, δεν είναι αλήθεια. Πόσο θα το κρίνει η ιστορία, ποιο έχει ιστορία σε αυτόν τον τόπο, ποιο έχει οργανώσει τους αγώνες και ποιο οργανώνει σήμερα τους αγώνες για να μην τζακιστεί η κοινωνική ασφάλιση. Για να μην τζακιστεί η κοινωνική ασφάλιση, ποιο διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, ποιο τσακίζει τους ασταπασχολούμενους, ποιο τσακίζει τους μισθωτούς και ποιο υπερασπίζεται. Και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, κύριε Παπαχριστόπουλε. Παρακαλώ, για να μπούμε λίγο και στο κομμάτι του ασφαλιστικού. Ήθελα να σας πω 2-3 πληροφορίες, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνηση διαβίβασε στη Βουλή στοιχεία για όσους λαμβάνουν πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα, καθώς και πολλαπλές συντάξεις. Εννοούμε 3.000 ευρώ σύνταξη. Πρόκειται για κατηγορίες. Τις διαβίβασε πόσο από μόνη της, είσαι ερώτηση, κύριε Λιώτσα. 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αντωνίου, εσείς είστε πολύ επιμελής και νόμιζα ότι το γνωρίζετε το θέμα. Όχι, αυτό δεν το είδα. Ωραία. Αφήστε να ολοκληρώσω την είδηση και να τη σχολιάσετε και να ξεκινήσω και από εσάς, αν θέλετε. Πρόκειται για δικαστές, φίλες και φίλοι, βουλευτές, νομικούς, μηχανικούς, ιατρούς και φαρμακοποιούς. Σε 2.550 ανάμεσα σε ένα σύνολο 2.663.445 συνταξιούχων, επαναλαμβάνω τον πρώτο αριθμό, 2.550. Αυτοί είναι οι υψηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν περισσότερο από 3.000 ευρώ μεικτά το μήνα σύνταξη. Αυτά είναι τα στοιχεία που διαβίβασε γραπτό στη Βουλή μετά από αίτημα βουλευτών ο αρμόδιος υφυπουργός εργασίας, ο κύριος Αναστάσιος Πετρόπουλος. Ναι, αλλά θεωρείται μεμονωμένες συντάξεις έτσι. Δηλαδή. Τι εννοείται, πρέπει να πάμε ένα συνταξιούχο, όχι ένα σύνταξη. Όχι, όλες οι συντάξεις είναι. Όλες οι συντάξεις. Ανασυνταξιούχο είναι ανασύνταξη αυτό που διαβάζετε. Ανασύνταξη. Ανασύνταξη είναι, προσέξτε το. Ανασύνταξη, όχι ένα συνταξιούχο. Αφήστε να πω όλα τα στοιχεία για να τα σχολιάσουμε. Απαντώντας λοιπόν σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πετρόπουλος απεκάλυψε ότι τις υψηλές αυτές συντάξεις λαμβάνει μόνο το 0,096% έτσι των συνταξιούχων, κύριε Πέρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει, αλλά το λαμβάνει υπόψη ως μεμονωμένη σύνταξη. Σας είπα, αυτό τα λέει, δηλαδή, απαντάει στην ερώτηση. Ναι, σας. Δεν εννοεί αθρηστικά. Σας λέω ότι μόλις το 0,096% των συνταξιούχων λαμβάνει. Λαμβάνει μία σύνταξη άνω των 3.000, αυτό εννοεί. Ο αριθμός λοιπόν των 2.550 υψηλο συνταξιούχων. Δεν συμπεριλαμβάνει πολλαπλές. Αυτό είναι, και αφήσετε, μεικτά, έτσι, είναι και μεικτά, κύριε Λιάκη. Μεικτά είναι. Αν μου αφήσετε να είναι δύο παράγραφοι για να βγάλουμε συμπέρασμα όλοι. Ο αριθμός λοιπόν αυτών των 2.550 διαμορφώνεται μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις χάρη σε διπλές και τριπλές συντάξεις, αφού οι μονές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ είναι μόλις 725. Είναι και για επικουρικές μιλάει όταν λέει πολλαπλές. Δεν εννοεί κύριες. Είναι πολλαπλές. Είναι από διάφορα ταμεία. Και πολλαπλές είναι και οι μονές είναι 700. Σας είπα, οι μονές είναι 725. 725 και αυτά δεν είναι, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είναι γύρω στις 2.500. Μα σας τα διαβάζω. Τα λέω για τον κόσμο. Όχι, εγώ θα χαρώ. Οι βουλευτές μπορεί να τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Κύριε Πέρο, αν έχετε και κάτι. Ό,τι στοιχεία έχουμε εμεί από το ΙΔΙΚΑ, το οποίο νομίζω έχει σταματήσει και τη δημοσίευση. Συνολικά λοιπόν, συνολικά το πλήθος των συντάξεων, κύριε Πέρο, κύριες και επικουρικές, ανέρχεται σε 4.564.104, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ιουλίου. Ο υπουργός, λοιπόν, ο υφυπουργός μάλλον εργασίας απεκάλυψε ότι οι συντάξεις που υπερβαίνουν τα 3.000 χορηγούνται κυρίως σε ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων του δημοσίου, δικαστές και βουλευτές, καθώς και σε νομικούς, μηχανικούς, ιατρούς, φαρμακοποιούς και όσους λαμβάνουν επιπλέον συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι πάνω από τρεις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, χορηγούνται κυρίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που λαμβάνουν συντάξεις λόγω χειρίας παράλληλα με την αυτοδίκαιη σύνταξή τους, ήταν ασφαλισμένοι σε περισσότερους από έναν κύριους φορείς ασφάλισης που θεμελίωσαν αυτοδίκαιο δικαίωμα σε κάθε έναν από αυτούς και τρίτον ανήκουν και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν ή που λέμε οι υψηλοσυνταξιούχοι, στους οποίους 2.550. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί είναι λοιπόν γι' αυτό και εκεί. Γι' αυτό και, γι' αυτό και το να κόβει συντάξεις των υψηλοσυνταξιούχων, όπως δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Λοιπόν,
Τώρα, βγήκε ένα. Θα το απαντήσω αυτό, το σημειώνω και μετά, οπότε μου δώσετε το λόγο. Τώρα έχετε το λόγο. Απαντήστε όταν θέλετε. Λοιπόν, εμείς, επειδή μάλλον αυτό πάει προς τα εμάς, γιατί εμείς το κάναμε σημαία αυτό στα εννέα σημεία, θέλω να σας σημειώσω ότι έχουμε βάλει και μία άλλη παράμετρο, την οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη στη συγκεκριμένη συζήτηση. Πρέπει να δούμε παράλληλα και τα εισοδηματικά κριτήρια των υψηλοσυνταξιούχων. Δηλαδή, λέμε ότι οι πλούσιοι υψηλοσυνταξιούχοι είναι αυτοί που κατά κανόνα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Διότι υπάρχουν με υψηλά εισοδήματα, δεν εννοώ περιουσία ακίνητη ή οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλά εισοδήματα από μετοχές, από ενοίκια, από κάποια άλλη επιχειρηματική ίσως δραστηριότητα. Και παράλληλα τους παρέχεται και μια υψηλή σύνταξη. Προσωρινά και λόγω της έκτακτης συνθήκης, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ανασταλεί αυτή η σύνταξη. Ακόμα γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη, αυτό λέτε. Ακόμα και αν δεν είναι, ναι, ακόμα και αν είναι ελάχιστη, διότι το κράτος έχει υποχρέωση. Προσέξτε, ναι, προσέξτε, το κράτος έχει υποχρέωση για τη ζωή και την ασφάλεια και την περίθαλψη του πολίτη. Δεν έχει υποχρέωση το κράτος την ευζωία του πολίτη. Αυτή είναι μια κοινωνική αντίληψη της Ένωσης Κεντρών. Και αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο. Τώρα, βγήκε ένα. Κύριε Λιάτσο, στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται. Να αναφέρω ότι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται θα τεθεί πλαφόν σε αυτές τις συντάξεις. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολλαπλές συντάξεις, θα τεθεί πλαφόν το ποσό των 3.000 και όταν είναι για μία σύνταξη, το ποσό των 2.300 ευρώ. 200. Οπότε και αυτά τα φαινόμενα θα εκλείψουν, να ξέρετε. Και όσον αφορά τους βουλευτές, επειδή προημερών είχε δημοσιευθεί μία απόφαση βάσει της οποίας βουλευτές διεκδικούσαν ποσά συντάξεων και είχε εωρούταν για τα 100.000 ήταν η μισή ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλη μισή της Νέας Δημοκρατίας που προφανώς δεν τους φτάναν τα χρήματα ακριβώς συνταξιούχοι. Μάλιστα. Δεν τους έφτανε η βουλευτική αποζημίωση που είχαν πάρει όλα αυτά τα χρόνια ούτε συντάξεις τους και διεκδίκησαν από το ελληνικό δημόσιο περαιτέρω χρηματικά ποσά. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Τώρα. Και υπάρχει δικαστική απόφαση, νομίζω, γι' αυτό. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Υπάρχει δικαστική απόφαση, ναι. Λοιπόν, στη μήνυ του μερικοί πάντω παραιτήθηκαν μετά το θέμα. Ακούστε να σα πω μερικά παραδείγματα για να μπούμε στην κουβέντα τώρα, γιατί μιλάμε για τη ζωή μα, μιλάμε για το μέλλον μα, μιλάμε για του ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και πρέπει και στα υπόλοιπα χρόνια με τη σύνταξη που θα πάρουν οι άνθρωποι να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και είμαστε στη φάση που ο συνταξιούχος, όπως ξέρετε, μπορεί να ζει και ολόκληρο σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζει σίγουρα. Ζει σίγουρα. Είμαστε στη φάση που ο παππούς με την λατρεία που έχει για τα εγγόνια του, για τα παιδιά του κτλ. Στερείται οτιδήποτε κάνει οικονομία για να δίνει κάποιο ποσό στο παιδί του ή στο εγγόνι του, για να βοηθάει δηλαδή την οικογένειά του. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Και βέβαια οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται ακάθεκτες. 25 Σεπτεμβρίου του 2015, Βρούτσης, κύριος Βρούτσης, συμπαθής άνθρωπος, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μειωθούν οι συντάξεις με το μνημόνιο που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος, στις 25 Ενάτου, στην ίδια ημερομηνία του 2015, πριν από μερικούς μήνες, πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ορκομοσίας νέας κυβέρνησης, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέες επιπλέον μειώσεις στις συντάξεις ύψους 11%, οι οποίες μάλιστα δεν προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο. Αυτά τα λέει δημοσίως σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Ο ίδιος πολιτικός, η πραγματικότητα είναι ότι. Όχι, με συγχωρείτε, ο κύριος Μαϊμαράκης εδώ. Στις 6 Οκτωβρίου του 2015. Η πραγματικότητα είναι ότι έρχονται περικοπές και μάλιστα μεγάλες σε συντάξεις και σε επικουρικές και σε κυρίες. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Στις 27 Οκτωβρίου. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης προς τους πολίτες δεν έχει όρια. Ερωτώμενοι όμως οι υπουργοί της κυβέρνησης διαψεύουν τον εαυτό τους, λέγοντας ότι ούτε οι συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένες. Άδωνης Γεωργιάδης, ο φίλος μου, 29 Δεκεμβρίου, προχτές. Θα κοπούν και οι κύριες συντάξεις 100%. Λέει ψέματα ο Τσίπρας. Θα κοπούν γιατί απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ο λαός ήθελε να μας τρίξει εμάς τους κακούς για τις περισκοπές, 4,5% στις επικουρικές και τώρα φαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ περικοπές 26% και έχουμε και συνέχεια. Τα έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα γίνει αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Λένε πληροφορίες μου ότι θα γίνει αντιπρόεδρος. Ποια είναι η αλήθεια? Σύμφωνα με την κυβέρνηση πάντα. Α, μπράβο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση πάντα. Να πούμε και ποια είναι η αλήθεια, ότι έχουν γίνει. Σε εσάς θα δώσω το λόγο. Έχουν γίνει ήδη περικοπές με αυτή την κυβέρνηση. Εσείς κάνατε τις περικοπές του Δράμαλη. Εσείς έχετε κάνει τις περικοπές του Δράμαλη. Εμείς δεν τάξαμε τα Έχετε κάνει στα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει 11 μειώσεις συντάξεων. Και έχετε τρελάνει τον κόσμο στις συντάξεις. Κύριε Ελιάτσο, αφήστε το.
και στην, εμείς και στην αγριότατη φορολογία. Εμείς δεν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τάξαμε 13η σύνταξη, κύριε Λιάτσο. Κακό έταξε ο Τσίπρας. Κακό του κεφαλιού του Τσίπρα. Που έταξε και δεν μπορεί να το κάνει πράξη. Κακό του κεφαλιού. Αλλά θα βγείτε εσείς από πάνω. Γιατί πρόκειται που βάλατε κόψατε τη συντάξη 45% και ψοφήσατε τον κόσμο στη φορολογία. Κύριε Λιάτσο, σας είπα ότι εμείς δεν τάξαμε 13η σύνταξη. Εσείς τις κόψατε. Τι να τάξετε. Τι να τάξετε. Εμείς γι' αυτό κρυθήκαμε. Θα δώσετε. Σήμερα, και έχετε αγαπητές συνάδελφοι, κύριε Σαρακιώτη. Κυρία Αντωνίου, δεν με αφήνει να πω. Θα τη έδινα το λόγο, αλλά δεν με αφήνει να πω. Τι να αφήνω να μιλήσει. Δεν μου έχετε δώσει το λόγο, κύριε Λιάτσο. Μα είπα να πω δύο παραγράφους και να σας δώσω το λόγο. Αλλά εσείς θέλετε να υποκαταστήσετε και εμένα. Παρακαλώ. Σας αφιερώνω την εκπομπή σήμερα, δική σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά λοιπόν το 15-16, τέσσερις νομοθετικές παρεμβάσεις για μειώσεις συντάξεων. Ήδη το 2015. Και τώρα έρχεται το νέο ασφαλιστικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, το νέο ασφαλιστικό είναι ένας μανδύας για να κατακρεολογήσει. Με ποιους νόμους ήταν αυτές οι τέσσερις, να τον θυμίσετε. 43-31 του 2015. Μην μπούμε σε αυτό. 43-34 του 2015. Αυτό το νόμο λέτε. Κυρία Αντωνίου, θέλετε να κάνουμε μία χρήσιμη συζήτηση για τους τηλεθεατές, θέλετε. Θέλετε να κάνουμε μία χρήσιμη συζήτηση. Δώστε μου την ευκαιρία να πω μία κουβέντα, αν μου επιτρέπετε δηλαδή. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα και θα σας ρωτήσω απλά πράγματα και θα συνεχίσει η κουβέντα. Είναι λίγο ζωηρή. Λοιπόν, καλά κάνει και είναι ζωή. Εμένα μου αρέσει που είναι ζωηρή. Λοιπόν, εάν η κυβέρνηση έχει πει ψέματα, την έχει βάψει. Εάν δηλαδή αυτό το non-paper που λέω και σας λέει εσάς ότι είστε. Του Μαξίμου είναι. Ναι, του Μαξίμου είναι. Μα το είπα ότι είναι σημείωμα από την κυβέρνηση. Ότι σας λέει ότι είστε ψεύτες εσείς και το Πασό και κινδυνολόγοι. Και για ακόμη μια φορά λέει η πραγματικότητα διαψεύδει τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Λέει το εξής. Στις καταβαλλόμενες κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ μείωση, ενώ με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση το κράτος εγγυάται και τις μελλοντικές συντάξεις. Και τελειώνω. Ο κόσμος θυμάται ότι οι κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας προχώρησαν σε 5 χρόνια σε 11 απανωτές μειώσεις συντάξεων, οδηγώντας την απόλυτη αναξιοπιστία το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και απομακρύνοντας τους ασφαλισμένους από αυτό. Εάν η κυβέρνηση, σε αυτή τη φάση που είμαστε, αγαπητή κυρία Αντωνίου, μας λέει ψέματα και κάνει το αντίθετο από αυτό που λένε σήμερα, μας λέει δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ μείωση στις κύριες και στις επικουρικές, κακό του κεφαλιού της. Σας ακούμε. Κύριε Λιάτσο, αυτό ούτως ή άλλως θα φανεί, γιατί ούτως ή άλλως κλείδει κάποια νομοθεσία. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά αυτό που μπορούμε όμως να πούμε σίγουρα και δεν λέει η κυβέρνηση, είναι ότι θα υπάρχουν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων. Ότι ναι μεν υπάρχουν σε συντάξεις, κύριε Λιάτσο, δεν μπορεί να μην θιχτούν μέχρι το 18 και σταδιακά να γίνει αποκλιμάκωση όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο και να μειωθούν μετά το 18. Παρόλα αυτά, οι συνταξιούχοι που θα καταθέσουν χαρτιά από 1η-1η του 16, όλοι αυτοί θα έχουν άλλη σύνταξη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω για τις συντάξεις που υπάρχουν. Ότι θα έχουμε, διότι εσείς θα λέγατε, έχουμε κύριε Ελιάτσο, σας διάβασα δηλώσεις του κυρίου Βρούτσι, του κυρίου Μεϊμαράκη, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέγανε ότι θα γίνουν μειώσεις στις υφιστάμενες συντάξεις και στις επικουρικές. Αυτό σας λέω εγώ. Ότι έχει ψηφίσει. Έχετε ψηφίσει, κύριε. Έχετε ψηφίσει. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Έχετε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. Θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Έχετε. Όλοι μαζί απέναντι. Σας ακούω. Μπορώ με όλους. Λοιπόν, να απαντήσω έναν. Για τους ενεργείες συνταξιούχους πείτε, κυρία Τόμπλου. Είναι 2.600.000. Σας λέω, κύριε Παπαχριστόπουλε, ότι υποκρύπτει το νομοσχέδιο περικοπή συντάξεων και θα το δείτε. Πάμε μετά. Θα το δείτε. Κοροϊδεύετε, μεταθέτετε. Τους ενεργεία πείτε. Τους. Είναι 2.600.000. Μεταθέτετε την μπάλα στην εξέδρα. Έχετε ψηφίσει τον προϋπολογισμό μείωση. Μείωση. Το 2016. Το 2% έχετε ψηφίσει. Το 2% όχι, αφήστε το 2% τους δύο νόμους. Αφήστε το 2% και το 6%. Πείτε τη γνώμη σας, λέω, πείτε στον προϋπολογισμό του 2016 δεν έχει
μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης 1,2 δις. Δεν υπάρχει. Μαζί το ψηφίσατε. Στον προϋπολογισμό του 2016. Μην κάνετε τις μωρές παρτέλες και εσείς το ψηφίσατε. Τον προϋπολογισμό του 2016. Όχι τον προϋπολογισμό. Το 1% του ΑΕΠ επικαλεστήκατε. Αυτό το ψηφίσαμε μαζί τον Αύγουστο. Σας αναφέρω ότι στο μνημόνιο του Τσίπρα το ψηφίσατε κι εσείς. Αυτό λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Το είναι σαφής. Το κουκουέ δεν το ψήφισε. Μην το πάτε μονίμως στο μνημόνιο του Τσίπρα. Γιατί να μην το πάω. Γιατί να μην το πάω. Δεν το ψηφίσατε. Δεν το ψηφίσατε. Κύριε Αντωνίου, απαντήστε και στην δική μου. Όσες φορές και να δω, κύριε Ελιάτσο, την ίδια απάντηση θα σας δώσω. Εμείς σταθήκαμε υπεύθυνοι και θα μπορούσαμε να ρίξουμε εκείνη την περίοδο την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε. Σταθήκαμε υπεύθυνοι γιατί ήμασταν υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Γιατί όλα αυτά, αλλά είπαμε. Είστε υπεύθυνοι ακόμα. Είστε υπεύθυνοι. Το πλαίσιο που έχετε δημιουργήσει η ανίκανη αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εμείς δεν. Και πείτε αν 2.600.000 άνθρωποι σας ακούνε θα έχουν μειωμένη σύνταξη, ναι ή όχι. Τους ενδιαφέρει, κυρία μου. Πείτε το. Τον επόμενο συνταξιούχο θα είναι μειωμένη σύνταξη. Ας δεν ρωτάω, κύριε Παπαδόπουλε. Στον επόμενο. Θα παρακαλέσω κάτι. Θα παρακαλέσω κάτι. Για να την καταλάβουμε. Θα είναι κανένα 200 ευρώ. Κύριε Αντωνίου. Σε ένα παράδειγμα με 1.000 ευρώ. Κύριε Παπαδόπουλε. Απαντήστε εσείς τώρα. Κύριε Αντωνίου. Στους επόμενους συνταξιούχους. Θέλω πειθαρχή με την κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Συνταξιούχους δεν μου απαντάτε τον κύριο Λιάτσο. Εγώ δεν σας απαντάω. Σας ρωτάω, θα έχει ο νέος συνταξιούχος που θα βγει και θα καταθέσει και θα έχει τα ίδια κριτήρια. Λοιπόν, ακριβώς με τον προηγούμενο συνταξιούχο. Απαντήστε θα έχει κατά τουλάχιστον 20% μειωμένη σύνταξη. Εγώ έχω σας ρωτάω. Να κάνω και εγώ και... Θέλω να αρέσει η πειθαρχημένη κουβέντα να απαντήσει πρώτα ο βουλευτής, μετά εσείς, μετά εγώ, μετά ο εκπρόσωπος του κουβέντα. Εσείς δεν είστε βουλευτής. Να μιλήσουμε ρε παιδιά. Όχι, να έχω μια σειρά δηλαδή. Μην το... Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνω και εγώ μια ερώτηση στην κυρία Αντωνίου, γιατί ακούστηκε για συντάξεις δύο ταχυτήτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε συντάξεις 930 ταχυτήτων, γιατί το ΙΚΑ δίνει συντάξεις με 930 διαφορετικούς τρόπους. Αν τη Νέα Δημοκρατία την πειράζουν οι συντάξεις δύο ταχυτήτων, να μας πει για τις 930 ταχύτητες της Νέας Δημοκρατίας. Θα καταθέσει χαρτιά γιατί σας στενοχωρεί, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί σας στενοχωρεί το ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Αν θα έχει 20% μειωμένη σύνταξη σε σχέση γιατί, με τον συνταξιούχο. Γιατί σας στενοχωρεί τόσο πολύ όλους ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Δεν μου απαντάτε. Προφανώς δεν θέλετε να απαντήσετε. Γιατί σας στενοχωρεί τόσο πολύ το ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Βάλτε το με στοιχεία. Κυρία Αντωνίου. Δηλώσει Βρούτση, κύριε. Με στοιχεία. Όχι με δηλώσει Βρούτση. Γιατί ο Βρούτση είναι. Υπάρχουν. Παίζει σε άλλη ομάδα. Σε άλλη ομάδα δεν παίζει Νέα Δημοκρατία. Ο Βρούτση δεν είναι και κοινοβουλευτικός Ευρώπης. Με στοιχεία που έχει καταθέσει ο κύριος Βρούτσης. Παρακαλώ. Και με στοιχεία από αυτή η ιστορία δεν χρειαζόταν αυτό που λένε σήμερα. Λοιπόν. Που αποκαλούν με το μανδύα μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Κύριε δεν Σαρακιώτη. Χρειαζόταν το 2014. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, έχουμε καταλάβει ότι η κυβέρνηση μας λέει με τον πιο κατηγορηματικό και ευθύ τρόπο ότι αυτοί που παίρνουν σύνταξη τώρα, σημερινή συνταξιούχη δηλαδή, ακριβώς. Δεν πρόκειται να μειωθεί ούτε ένα ευρώ ούτε στις κύριες η σύνταξή τους ούτε στις επικουρικές. Σωστά. Αυτό είναι η δέσμευση της κυβέρνησης. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση διασφαλίζει. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Διασφαλίζει, σας παρακαλώ, κύριε Λάτσο, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση στις συντάξεις. Η κυρία Αντωνίου δεν μας είπε ούτε για τα αποθεματικά που λάβαμε, που παρέλαβε η κυβέρνηση το Γενάρη. Γιατί είμαστε και αυτό σας λέω. Μην διακόπτετε, κυρία Αντωνίου, δεν γίνεται κουβέντα. Παίρνω μηνύματα και διαμαρτύρει τον κόσμο, διότι δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Αφήστε τον κύριο Σαρακιώτη να ολοκληρώσετε μετά τη σειρά σας κτλ. Ένας-ένας. Παρακαλώ, κύριε Σαρακιώτη, συνεχίστε. Θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες τόσο για τις εισφορές όσο και για τις συντάξεις και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να καταστήσει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα και δικαιότερο. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια δεν βρίσκουμε συμμάχους από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε πλάτη ούτε καν στις μειώσεις των συντάξεων, να μην υπάρξει δηλαδή καμία περαιτέρω μείωση. Ευτυχώς οι εργοδότες συμφώνησαν στην αύξηση των εισφορών των εργοδοτών, ούτως ώστε να μην έχουμε καμία μείωση και στις επικουρικές συντάξεις. Κατά 1% έτσι που επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις και κατά 0,5% που επιβαρύνεται ο υπάλληλος, ο μισθωτός. Γιατί και η προηγούμενη μείωση να σας ρωτήσω κάτι των άλλο. Ασφαλιστικών εισφορών δεν απέφερε μείωση της ανεργίας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι πολύ πρακτικά, απλά για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Οι νέοι συνταξιούχοι που θα έρθουν από εδώ και πέρα θα υποστούν μειώσεις. Και αν θα υποστούν μειώσεις,
Πόσο περίπου μειώσει θα υποστούν, αν γνωρίζετε. Θα υπάρξει μείωση σε σύγκριση με σημερινούς συνταξιούχους. Θα λάβουν ένα μικρότερο ποσό, το οποίο όμως με την πάροδο των ετών θα εξομαλυνθεί. Θα φτάσουμε στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα. Γιατί θα συνδέεται και με το ΑΕΠ. Πάντως θα έχουμε μειώσεις στις νέες συντάξεις, έτσι δεν είναι? Οι νέες συντάξεις θα είναι ελαφρώς μειωμένες. Λοιπόν, κυρία Μαρία από το Παλαιό Φάληρο, μου λέτε γιατί καλό συνέχεια την κυρία Αντωνίου. Πού το είδατε αυτό? Η κυρία Αντωνίου μου έχει κάνει τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχει έρθει, νομίζω είναι η τρίτη φορά σε 1,5 χρόνο που κάνω εκπομπή. Εκλεγμένη βουλευτή είναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αλίμονο. Και είναι και συμπαθέστατη, βέβαια δεν με ακούει. Είναι λίγο άτακτη, δεν με ακούει. Τι να κάνω. Είναι παράνομη. Κύριε Μανώλη, μου λέτε από Κόρινθο. Εσείς, λέει, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα καταψηφίσετε ή όχι το επιπλέον κόψιμο, αν γίνει, συντάξεων? Να με ακούσει πρώτα και. Έχετε εσείς το λόγο, γιατί η κυρία Αντωνίου μίλησε. Εσείς έχετε το λόγο. Όχι, κύριο, εγώ να κάνω κάποιες τοποθετήσεις επί μετά. Τελειώσατε, κύριε Σαραγέτη? Απλά ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή με το νέο ασφαλιστικό και τη θεσμοθέτηση της εθνικής σύνταξης, η κυβέρνηση έρχεται να προστατεύσει όλους αυτούς τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι λόγω της ανεργίας που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσαν καν να λάβουν έστω και ένα πολύ μικρό ποσό ως σύνταξη. Με τη θέσπιση της εθνικής σύνταξης καλύπτεται και αυτή η κατηγορία. 384 είναι. Ακριβώς. Να απαντήσω. Κυρία Βαρβάρα από Ημαθία. Κυρία Αντωνίου, σας λέει για εσάς, είναι γι' αυτό έρχομαι σε εσάς, κυρία. Όλες με εμένα τα έχουν, ωραία. Βέβαια, εσείς κλέβετε την παράσταση σήμερα. Καλό είναι. Κλέβετε την παράσταση σήμερα. Και έχω πολλά να πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία σε λίγο. Επί Σαμαρά, λέει, η σύνταξη κόπηκε, λέει η κυρία Βαρβάρα. 350 ευρώ, η δική της σύνταξη. Και επί Τσίπρα κόπηκε μόνο 10 ευρώ. Παρακαλώ, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στον κύριο, στον συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι όπως προκύπτει από το προϋπολογισμό, αν διαβάσετε, το 16 που ψηφίστηκε και κατατέθηκε από τη δικιά σας κυβέρνηση, το 2014 είχε επιτευχθεί ταμιακή ισορροπία του ασφαλιστικού. Ναι. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, με όλες αυτές τις παλινοδίες που έγινε, ειδικά το πρώτο εξάμεινο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με την υπερήφανη διαπραγμάτευση που κατέληξε σε ένα δημοψήφισμα του όχι που μετατρέψετε σε ναι. Υπήρχε λοιπόν το ισοζύγιο των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από πλεόνασμα 697 εκατομμύρια, μετατράπηκε το 2015 σε έλλειμμα 1,2 δις. Το αντιλαμβάνεστε. Και εξάλλου και από αναλογιστική μελέτη που έχει διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΕΚΟΦΗΝ, με τις πιο δύσκολες δημοσιονομικές παραδοχές, επιβεβαίωσε ότι το ασφαλιστικό σύστημα εκπλήρωνε τους όρους βιωσιμότητας μέχρι και το 2060 και βάλε. Η αναλογιστική λοιπόν αυτή η μελέτη, αν θέλετε και αν ενδιαφέρεστε να τη διαβάσετε, είναι δημοσιοποιημένη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με τα στοιχεία που ήδη έχετε ψηφίσει στον προϋπολογισμό, ότι θα έχουμε μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κανένα 1,25 του ΑΕΠ, άρα με το ΑΕΠ που τρέχει υπολογίζεται γύρω στα 2,2 ευρώ μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και πλέον 1 δις ευρώ από το ΕΚΑΣ. Δηλαδή σύνολο 3,2 δις που ψηφίσατε για τον προϋπολογισμό του 2016, τα οποία από κάπου θα πρέπει να γίνουν. Από πού θα προκύψει η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης? Και ρωτάω, μια που εσείς το ξέρετε, γιατί εσείς το καταθέσατε. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό το ερώτημα. Μάλιστα, λοιπόν. Και να δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Λιάτσο, μόνο αυτό. Έχετε μονοπολίσει σήμερα την κουβέντα. Ένα συνταξιούχος. Έχω πολλά μηνύματα για εσάς. Τα περισσότερα, και γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Τα περισσότερα είναι για τη συμπαθεστάτη κυρία Αντωνίου. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούνε. Ότι μας ακούνε, μας ακούνε. Σας ακούνε. Και... Συνεχίστε, έλα. Συνεχίστε. Λοιπόν. Τώρα με κόψατε κύριε Λιάτσο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο ότι οι συνταξιούχοι, κύριε Λιάτσο, από 1η-1η του 2016, ένας συνταξιούχος, ο οποίος έπαιρνε, παραδείγματος χάρη, 1.000 ευρώ σύνταξη. Μεικτά. Ένας συνταξιούχος που κατέθεσε το 2015, λέμε. Μεικτά. 1.000 ευρώ σύνταξη. Ναι. Έτσι. Με το νέο ασφαλιστικό και με υπολογισμούς, αυτός που θα βγει τώρα στη σύνταξη, με αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας και με αντίστοιχες εισφορές, θα παίρνει περίπου γύρω στα 800. Είναι γύρω στα 800. Είναι Μιλάτε για τους νέους συνταξιούχους. Για τους νέους συνταξιούχους. Τώρα, μεταθέτουμε το πρόβλημα στις νέες γενιές. Τρία χρόνια και στις νέες γενιές. Στις νέες γενιές. Στις νέες γενιές. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα θα ρωτήσω εγώ στη συνέχεια την κυρία Αντωνίου τι θα κάνει ο Κυριάκος.
Τι θα κάνει ο Κυριάκος με το ασφαλιστικό? Θα καταθέσει, κύριε. Θα καταθέσετε καινούργια πρόταση. Εντάξει, Αντωνίου. Καταθέσαμε ήδη. Κύριε Κώστα την Κατερίνη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο νέος αρχηγός. Η κυρία Αθηνά από τον Πειραιά έχει πολύ χιούμορ. Πολλές φορές πράγματα που μπορούν να γίνουν. Κυρία Αθηνά από Πειραιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Λέει η κυρία Αντωνίου επιμένει ότι το Χάρβαρντ δεν είναι του Μητσοτάκη για να μην πληρώσει ο Μητσοτάκης έμφυα. Προφανώς. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Χαλκιδόνα λέει. Θα το διαβάσω, κύριε Λιονί, θα το διαβάσω όπως το λέει. Ότι ο κύριος Λιονίς μίλησε χυδαία, λέει, απέσια με τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Έπρεπε να τον σταματήσετε. Κοιτάξτε, όταν γίνεται ένας έντονος διαξυφισμός. Δεν πειράζει, δεν κάνει. Και ο κύριος Παπαχριστόπουλος είναι πολύ προπονημένος, δεν καταλαβαίνει. Και ο κύριος Λιονίς το ίδιο. Ναι. Όταν γίνεται ένας έντονος διάλογος, εγώ τους αφήνω να μιλάνε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος το 3% λέει επιτίθεται στον κύριο Λιονί, το 5% λέει η κυρία Βάγια από το Μαρούσι. Ο κύριος Γιώργος από Νέα Υόρκη μας ρωτάει αυτή η εργασία από το Χάρβαρντ πότε ακριβώς σχεδιάστηκε. Εμείς σήμερα τη διαβάσαμε. Σήμερα ήρθε στην Ελλάδα και τη διαβάσαμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας, κύριε Νίκο. Νομίζω λέει ότι ο Κυριάκος όταν σπούδαζε στο Χάρβαρντ, ο πατέρας του, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε έκανε λέει μία δωρεά 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα ξεκινήσουμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο για το ασφαλιστικό και με τους υπολείπους. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.